Η ερώτηση όντως αφορά τις τραγικές ελλείψεις, τα τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου αλλά και των κέντρων υγείας του νομού Μαγνησίας. Συγκεκριμένα από τις 162 θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, υπηρετούν αυτή τη στιγμή 96 ειδικοί γιατροί, ειδικευμένων γιατρών. Παράλληλα, τρέχουν συμβάσεις επικουρικών γιατρών, όπως επίσης και η λειτουργία ενός αριθμού ειδικευόμενων γιατρών. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης βεβαίως είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς, η αδυναμία πολλές φορές πέρα από την εξουθένωση για την κάλυψη των εφημεριών, αλλά και η αδυναμία κάλυψης επαρκώς των εφημεριών. Παράλληλα, τέλος του μήνα, αύριο εν προκειμένου, λήγουν οι συμβάσεις 5 γιατρών, οφθαλμίατρου, καρδιολόγου, παιδίατρου, μικροεμβολιόγου και ορθοπαιδικού, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, το τμήμα αιμοδοσίας να μείνει με ένα γιατρό, όπως και το οφθαλμολογικό. Ενώ παράλληλα, ένα γιατρό διαθέτει και το γαστρεντερολογικό τμήμα, αφού έληξε η σύμβαση ενός επικουρικού. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, για παράδειγμα, στα χειρουργεία, λόγω του μη επαρκούς αριθμού των αναισθησιολόγων, είναι τα προγραμματισμένα αφενός χειρουργεία να έχουν ορίζοντα εξαμήνου και πλέον, αλλά και από τις δύο αίθουσες που είναι διαθέσιμες και θα μπορούσαν να λειτουργούν, λειτουργεί μόνο η μία, λόγω ακριβώς αυτού του προβλήματος της έλλειψης αναισθησιολόγων. Και φυσικά τα τακτικά χειρουργεία από 6 ή 5 ή 6 μέρες που θα μπορούσαν να τα διαχειρίζονται οι γιατροί, το προσωπικό του νοσοκομείου, λειτουργούν 3 μέρες τη βδομάδα. Χειρουργούν δηλαδή 3 μέρες τη βδομάδα. Αντίστοιχα, προβλήματα είναι και στο νοσηλευτικό και λιποβοηθητικό προσωπικό, όπου από τις περίπου 1.000 θέσεις που προβλέπονται είναι καλυμμένες 700, και όχι όλες με μόνιμο προσωπικό, αλλά και με διάφορες συμβάσεις. Αντίστοιχα, τα προβλήματα με το μαγνητικό τομογράφο, που δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Και φυσικά, αυτό που αναδεικνύει, πέρα από όλα αυτά τα που προανέφερα, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και των Κέντρων Υγείας, το ζήτημα της ελλιπούς χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα για το τελευταίο τρίμηνο οι ανάγκες για τα νοσοκομεία αλλά και τα κέντρα υγείας στο σύνολο να ανέρχονται περίπου στο 1 εκατομμύριο για λειτουργικά έξοδα, αναγκαίες προμήθειες κτλ., να έχει χρηματοδοτηθεί με το πενιχρό ποσό των 80.000 ευρώ. Κέντρα υγείας, η εικόνα είναι αντίστοιχη. Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υγειονομικό, νοσηλευτικό και πάει λέγοντας, που εκεί δεν έχουν τα κέντρα υγείας, δεν έχουν αρμοδιότητα, αν θέλετε, μόνο την αντιμετώπιση των έκτακτων, αν θέλετε, ή τη διαχείριση των περιστατικών, αλλά κυρίως το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο παντελώς είναι ανύπαρκτο λόγω αυτών ακριβώς των τεράστιων ελλείψεων σε ειδικούς, προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό. Επίσης, το ΕΚΑΒ έχει τεράστια προβλήματα και σε πληρώματα και σε αριθμό εργαζομένων, αλλά και σε ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα κέντρα υγείας βάργες στα κέντρα υγείας να είναι ακάλυπτες από ασθενοφόρα. Συνεπώς, τα ερωτήματα, κυρία Πρόεδρε, είναι ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, οι κενές θέσεις στο νοσοκομείο Βόλου αλλά και στα κέντρα υγείας με μόνιμο προσωπικό, η στελέχωσή τους δηλαδή, αλλά και των υποστηρικτικών όλων των υποστηρικτικών τμήματων του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας στη Μαγνησία, και βεβαίως τι θα κάνει για την αναγκαία, ώστε να υπάρχει μάλλον η αναγκαία χρηματοδότηση, κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του νοσοκομείου αλλά και των κέντρων υγείας. Κύριε Λαμπρούλη, τα προβλήματα και στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου υπάρχουν και δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς τα τελευταία χρόνια, όπως συμβαίνει με το σύνολο όχι μόνο των νοσοκομείων αλλά και των θεμάτων που ταλαιπωρούν τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Οι μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού έγιναν με το σταγονόμετρο, χωρίς να υπάρχει σχέδιο κάλυψης των πραγματικών αναγκών. Το επικουρικό προσωπικό αυξήθηκε κατακόρυφα προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες. Δεν προχώρησαν οι απαιτούμενες αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων για την καλύτερη οργάνωσή τους. Δεν εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό τμήμα των δαπανών να μετακυλείται σε επόμενα
οικονομικά έτη δεν πάρθηκε κανένα διαρθρωτικό μέτρο για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία και τη μείωση του clawback. Αυτή είναι η πραγματικότητα και στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, έχω να απαντήσω το εξής. Ο αρχικός προϋπολογισμός του νοσοκομείου έφτανε τα 35,6 εκατομμύρια ευρώ και οφείλω να ενημερώσω ότι πλέον έχουμε επιπλέον πιστώσεις προκειμένου το νοσοκομείο να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία του και τον ομαλό εφοδιασμό με υγειονομικό υλικό έως το τέλος του έτους και ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 37,8 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, υπάρχουν πιστώσεις και αν χρειαστεί θα δοθούν και άλλες, διότι παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την εκτέλεση των προϋπολογισμών στα νοσοκομεία, προκειμένου να κλείσουμε ομαλά τη φετινή χρονιά. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό συμβαίνει, τονίζω, και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς. Και θέλω για μία ακόμη φορά να τονίσω το γεγονός ότι ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει την κάλυψη των αναγκαίων οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, ειδικά σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό, έτσι ώστε να μην αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε σε προσωρινές λύσεις οι οποίες και δημιουργούν προβλήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι στο πρώτο τετράμινο του 2020 θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την πρόσληψη 14 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Και λέω στο πρώτο τετράμινο διότι θα φέρουμε σύντομα νομοθετική ρύθμιση όπου θα προβλέπουμε μια νέα διαδικασία η οποία θα επιταχύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ιατρών από τα συμβούλια κρίσης, έτσι ώστε να μην χάνουμε χρόνο στην αξιολόγησή τους και στο διορισμό τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το επικουρικό προσωπικό θα συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες του νοσοκομείου, ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και επιτρέψτε μου και σε αυτό το σημείο να πω ότι σε ό,τι αφορά το επικουρικό προσωπικό το οποίο η σύμβαση λύγει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ, έχουμε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, το έχουμε πει αρκετές φορές, ότι το προσωπικό αυτό θα μπορέσει να ξανακάνει σύμβαση επικουρικού γιατρού στο σύστημα υγείας από την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, το πρόγραμμα των εφημεριών νομίζω ότι καλύπτεται κανονικά χωρίς κενά και η ανάγκη πρόσληψης αναισθησιολόγου αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα. Γνωρίζουμε όλοι τις ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτή την ειδικότητα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις κάλυψης αναισθησιολόγων και βεβαίως είναι προτεραιότητα η κάλυψη της ειδικότητας αυτής στο νοσοκομείο αυτό και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Ο μαγνητικός τομογράφος έχει παραλυφθεί το Μάρτιο του 2019 και έχει πάρει άδεια λειτουργίας αρχές Νοεμβρίου. Επομένως, σήμερα με τη συνδρομή ενός ακτινολόγου και ενός χειριστή εξυπηρετεί τις ανάγκες των νοσηλευμένων και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας στην περιοχή της Μαγνησίας, όπως γνωρίζετε, λειτουργούν 6 κέντρα υγείας, ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου που βρίσκεται εντός του πολυοδομικού ιστού της πόλης του Βόλου. Έχουν προκηρυχθεί θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ και υπηρετούν 98 γιατροί από τις 144 οργανικές θέσεις συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών ιατρών στα περιφερειακά ιατρία. Το επίπεδο κάλυψη νοσηλευτικών προσωπικών ικανοποιητικό και στο ΕΚΑΒ, να τελειώσω, Μαγνησίας επιχειρούν 42 εργαζόμενοι και στην πόλη του Βόλου ειδικότερα επιχειρούν 4 ασθενοφόρα στην πρωινή βάρδια, 4 ασθενοφόρα στην απογευματινή και 3 ασθενοφόρα στην νυχτερινή βάρδια. Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης για κλίση ασθενοφόρου εντός του πολυοδομικού συγκροτήματος του Βόλου είναι περίπου 10 λεπτά, ενώ για τη συνδρομή εκτός του πολυοδομικού συγκροτήματος ο χρόνος είναι ανάλογος της
απόστασης, στο πλαίσιο δε του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΚΑΒ με στόχο την αρτιότερη λειτουργία του, η διοίκηση του ΕΚΑΒ σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση του φορέα σε μόνιμο προσωπικό και επικουρικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα και να καλύπτονται οι ανάγκες των πολιτών στην περιοχή. Ευχαριστώ. Υπουργέ, η πολιτική είναι δεδομένη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και στον τομέα της δημόσιας υγείας. Που χρηματοδότηση θα τα πούμε και στον προϋπολογισμό. Ήδη τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Συνεχίζεται η κατάσταση των προηγούμενων ετών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ, προϋπάρχουσας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι το 2012-2013 δεν έγινε το κουτσούρμα των οργανισμών των νοσοκομείων με το σφαγιασμό δεκάδων χιλιάδων θέσεων στο σύνολο της επικράτειας. Και πολύ δε περισσότερο στη βάση αυτών των κουτσουρωμένων οργανισμών των νοσοκομείων υπηρετούν από το 50 έως το 60, άντε βία πολλές φορές σε κάποια νοσοκομεία, το 70%. Πολύ πίσω από τις ανάγκες που ήταν καταγεγραμμένες ακόμα και το 9, που δεν ήταν καλυμμένες οι θέσεις επίσης των νοσοκομείων, αντίστοιχα των κέντρων υγείας. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι η πολιτική που θεωρεί την υγεία ως κόστος και τη δημόσια υγεία, αλλά την υγεία στο σύνολό της, τέτοια αποτελέσματα θα έχει σε ό,τι αφορά τις παροχές της δημόσιας υγείας. Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, με περιορισμό του κόστους, με την υποστελέχωση να χτυπάει κόκκινο. Δείτε τώρα, η έλλειψη γιατρού είναι 7.000. Θα προσλάβετε 7.000 γιατρούς. Άκουσα με προσοχή την πρωτολογία σας. Να συμφωνήσουμε, ναι, χρειάζονται 7.000, περίπου λέμε 7.000. Με βάση τα κενά, με βάση τις έλλειψεις. 2.000 περίπου συνταξιοδοτούνται ως ονούπο. Το επόμενο διάστημα θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Εντάξει, είπατε θα προσλάβετε ή είναι στη διαδικασία, θα επιταχυνθούν και οι διαδικασίες αξιολόγησης στα πλαίσια της προκήρυξης των προσλήψεων. Αλλά δείτε, αμέσως 7.000 κενά ή 7.000 ελλείψεις. 2 θα βγουν στη σύνταξη, 2.000 θα βγουν, 9.000. Και παράλληλα, πάνω από το 20% των εργαζομένων στο σύνολό τους, βεβαίως, γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, δουλεύει με τις απαράδεκτες και σχρές ελαστικές σχέσεις εργασίας με συμβάσεις ληξιπρόθεσμες. Έτσι, για παράδειγμα, 16.000 περίπου είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς ομοιρίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Με κακοπληρωμένοι και πολλές φορές και απλήρωτοι για μεγάλα διαστήματα. Κάτω πάντα από τη δαμόκλεια σπάθη της επικείμενης ή της ενδεχόμενης απόλυσης. Και οι απολύσεις συμβασιούχων θα σηματοδοτήσουν ενδεχομένως συγχώνευση κλείσιμο τμήματων, κλινικών, κρεβατιών. Γιατί δείτε, για παράδειγμα, στην Αττική το 30% των χειρουργικών τραπεζών δεν λειτουργούν λόγω έλλειψη προσωπικού. Αντίστοιχα, αυτό που σας είπα και σας ανέφερα και στην ερώτηση, αναφέρεται μέσα για το Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Όπου λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων και όσον ούπο ενδεχομένως και των χειρουργών, λειτουργεί ήδη μία αίθουσα. Μπορεί ενδεχομένως να μην μπορεί να λειτουργήσει ούτε η δεύτερη, που αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο μία, όπως είπα. Έτσι λοιπόν, και όλο αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο υφιστάμενο δυναμικό των εργαζομένων στα νοσοκομεία, γιατρών, νοσηλευτών και πάει λέγοντας. Με την εντατικοποίηση που έχει φτάσει στο μη παρέκει, χωρίς ρεπό, εξαντλητικά ωράρια, αλότρια καθήκοντα, αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και βεβαίως τις επαγγελματικές ασθένειες να θερίζουν. Και αυτά ακριβώς όλα είναι απόρρια μιας συγκεκριμένης πολιτικής και στον χώρο της δημόσιας υγείας. Στη βάση των δημοσιονομικών αναγκών, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, της επίδειξης των δημοσιονομικών στόχων, που στόχο έχει τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού μας, προκειμένου οι όποιοι πόροι εξοικονομούνται να οδηγούνται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της περίφημης ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας δηλαδή των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων.
Αυτό είναι η αιτία και σε αυτή την κατεύθυνση οι εργαζόμενοι θα πρέπει πέρα από τη διεκδίκηση των οξυμένων αυτών προβλημάτων στον χώρο της υγείας, προκειμένου στη Μαγνησία, στο Βόλο, στο νοσοκομείο του Βόλου και των κέντρων υγείας, των ελλείψεων, των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους, τη διοικητική τους, όχι μόνο για την ανακούφιση, αν θέλει, τη στελέχωση κτλ., αλλά κυρίως να στοχεύσουν τις αιτίες που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.